θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το σημερινό συμβούλιο, ειδικότερα όσον αφορά τα θέματα που αφήνονται των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα γίνει επιτέλους μια στρατηγική συζήτηση για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ήταν κάτι που επιδιώξαμε, ήταν κάτι που επιδιώκαμε εδώ και καιρό. Η χρονική συγκυρία είναι σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη και την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συνομιλιών. Το Κυπριακό συνδέεται με την πρόοδο των ευρωτουρκικών σχέσεων και ελπίζω μέσα από την συζήτηση να δοθεί η θετική διάθεση πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας θετικής διάθεσης. Μια θετική διάθεση, η εξέλιξη της οποίας θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την πρόοδο στον Κυπριακό. Και χαίρομαι που υπάρχει στο προσχέδιο συγκεκριμένη αναφορά στο θέμα της Κύπρου, στο θέμα της επανέναρξης των συνομιλιών. Όπως γνωρίζετε, μετά τον διορισμό της προσεκτικής απεσταλμένης υπάρχει κινητικότητα. Θα επισκεφθεί αριθμό ευρωπαϊκών κρατών, θα είναι στις Βρυξέλλες, θα είναι στην Κύπρο, είμαστε σε επαφή. Ήδη έχουμε διευθετήσει δύο συναντήσεις με την κυρία Ολκή. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα της Μέσης Ανατολής. Φράσω την προσδοκία, την ελπίδα να μην υπάρχει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, κάτι που επηρεάζει όχι μόνο τα γειτονικά κράτη, όχι μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περιοχή που γειτνιάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συζητήσουμε και το θέμα του Λιβάνου, της ανάγκης στήριξης του Λιβάνου. Σας ανακοινώσω ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής μόλις με έχει ενημερώσει ότι θα επισκεφτούμε από κοινού τον Λίβανο στις 2 Μαΐου. Έχω έρθει και σε επαφή με τον Πρωθυπουργό της χώρας, έτσι ώστε να δείξουμε την έμπρακτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια που γίνεται με τον Λίβανο. Μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης των επιπτώσεων της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, πρέπει να αγγίξουμε και το μεταναστευτικό. Θα πρέπει, και είναι κάτι που ως Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με άλλα κράτη-μέλη που ήδη έχουμε συνεννοηθεί, θα θέσουμε το θέμα της επαναξιολόγησης, να αρχίσει συζήτηση για επαναξιολόγηση συγκεκριμένων περιοχών ως ασφαλείς περιοχές εντός της Συρίας. Και το Κυπριακό έχουμε συμφωνία από άλλα κράτη-μέλη ότι πρέπει να αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήματα συσχετίζουμε με τα ευρωτουρκικά, γιατί αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει και διαφωνία στο ποιο βαθμό θα εξαρτάται. Όχι, από τη συζήτηση που έγινε, όλοι αντιλαμβάνονται την σημασία της πρόοδου στον Κυπριακό για να προχωρήσουν οι ευρωτουρκικές σχέσεις. Έχουμε ενώπιον μας ένα τρίτο, ένα τέταρτο προσχέδιο, το οποίο θα έρθει ενώπιον των αρχηγών των κρατών μελών και εμείς θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα. Είτε το επιθυμεί η Τουρκία, είτε όχι. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις περνούν και μέσα από το Κυπριακό. Είμαστε εδώ να δώσουν, επαναλαμβάνω από την αρχή, το έχω αναφέρει, ένα θετικό μήνυμα το οποίο, η πρόοδος του οποίου εξαρτάται από τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε σχέση με τον Λίβανο, ξεκινά μια συζήτηση σήμερα για μια πιο συγκροτημένη βοήθεια μέσα στο ένα πακέτο όπως το που έχουμε γίνει. Το οποίο ήδη έχω συζητήσει με την πρόεδρο της Επιτροπής όταν βρεθήκαμε στην Αθήνα. Όπως γνωρίζετε, μετέβηκα στο Λιβάνο να πλημερώσει την κυβέρνηση του Λιβάνου. Και χαίρομαι ότι έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως σας είπα, στις 2 Μαΐου θα βρεθώ στο Λίβανο μαζί με την πρόεδρο της Επιτροπής. Θα σας πω την ίδια στιγμή ότι την Παρασκευή ο Γάλλος πρόεδρος θα φιλοξενήσει στο Παρίσι τον πρωθυπουργό της χώρας, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, σε μια προσπάθεια που γίνεται συνειδητά πλέον συγκεκριμένα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που ο Λίβανος αντιμετωπίζει και κατ' επέκταση τα όποια προβλήματα, όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά είναι σε άμεση συνάρτηση, επαναλαμβάνω, με την ανάγκη να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για καθορισμό κάποιων περιοχών στην Συρία στη βάση πραγματικών δεδομένων ως ασφαλείς περιοχές. Τέλος, θεωρείτε εφικτό να έχουμε κοινή γραμμή για την αυτοσυγκράτηση που πρέπει να ζητήσουμε από το Ισραήλ και το Ιράν? Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι ένα θέμα που σε όποια πλευρά θέλετε βρίσκονται τα κράτη, και μιλώ στο μεσανατολικό περισσότερο, γιατί θεωρώ στο θέμα του Ιράν είναι ενιαία η γραμμή, θα πρέπει να αποφευθούν οποιασδήποτε ενέργειες για περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης, αλλά την ίδια στιγμή
Αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα. Να δούμε πώς επαναρχίζει η διαπραγματευτική διαδικασία. Από εκεί και πέρα είναι οι ανθρωπιστικές ανάγκες που είναι εκεί και ελπιστώ σύντομα με την ολοκλήρωση των εργασιών από πλευράς της Αμερικανικής κυβέρνησης στη Γάζα να επαναρχίσει η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα από την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Yeah. Okay.